Συναγερμό σήμανε στο Παγνί, καθώς θετικοί στον κορονοϊό βρέθηκαν ασθενείς και γιατροί με τη διαδικασία της χνηλάτισης να είναι εκτεταμένοι. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων Παγνί, δύο ασθενείς και τρεις γιατροί από την παθολογική κλινική βρέθηκαν θετικοί, όπως και δύο γιατροί στην νευρολογική κλινική, ενώ την ίδια ώρα πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν και άλλοι θετικοί ασθενείς σε άλλες κλινικές του νοσοκομείου. Οι πρώτες πληροφορίες είναι ότι είναι υγειονομικό προσωπικό σε αυτές τις κλινικές που ανέφερα, παθολογική, νευρολογική, υπάρχουν και ασθενείς στα κρούσματα κορονοϊού. Το αίτημα που βάζουμε είναι επιτακτικό τώρα να γίνονται σε όλους τους εργαζόμενους συστηματικά, το να βγαίνουν σε καραντίνα όσοι είναι θετικοί σε 14 μέρες και ταυτόχρονα θα πρέπει να προσληφθεί προσωπικό. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή με δύο εργαζόμενους απόγευμα νύχτα 40-50 ασθενείς να μπορεί να αντιμετωπιστούν περιστατικά και COVID και μη COVID. Κάποιοι από τους γιατρούς που βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό ήταν εμβολιασμένοι, όπως υποστηρίζει ο Δημήτρης Βρύσαλης, ο οποίος επισημαίνει ότι οι εμβολιασμένοι υγειονομικοί δεν υποβάλλονται σε τεστ όπως οι υπόλοιποι. Το τρίτο κύμα πανδημίας δεν έχει αντιμετωπιστεί ουσιαστικά από την πολιτεία και εργαζόμενοι εμβολιασμένοι αλλά και ασθενείς βρεθήκαν θετικοί. Οι επιστήμονες λένε ότι και ο εμβολιασμένος μπορεί να κολλήσει και μπορεί και να μεταδώσει. Άρα απλώς ο εμβολιασμένος έχει περισσότερα μέτρα προστασίας εφόσον νοσήσει. Αυτό που ενδέχεται να έχουν κολλήσει και άλλα άτομα. Κοιτάξτε, μπορεί να έχει, βεβαίως. Γι' αυτό και όλα στο αίτημά μας είναι επιτακτικό άμεσα να γίνεται τεστ σε όλους συστηματικά. Γιατί αλλιώς δεν μπορεί να αποφύγεις και τον κίνδυνο και να κολλήσεις ο ίδιος και να διασπείρεις, βέβαια. Η απόφαση της κυβέρνησης για self-test δεν επαρκεί για να ικανοποιήσει το αίτημα σωματείων υγειονομικών και άλλων εργαζομένων για μαζικούς δωρεάν ελέγχους επαναλαμβανόμενους ανατακτά χρονικά διαστήματα σε δομές υγείας, σε σχολεία και άλλους χώρους δουλειάς, σημειώνει το Σωματείο Εργαζομένων Παγνί. Η πολιτεία αρνείται πεισματικά να το εφαρμόσει, δηλαδή να γίνονται σε όλους συστηματικά τεστ. Δεύτερον, θα πρέπει να αποσυμφορηθούν κλινικές. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν κλινικές που έχουν θαλάμους με 8 ασθενείς μέσα, με κάποιους να έχουν ανάγκη συνοδών λόγω έλλειψης προσωπικού, με αποτέλεσμα ο κίνδυνος διασποράς του κορονοϊού να είναι μεγάλος.